Καλώς ήρθατε στο X-Factor. Άλλη μια φορά η Νάντση απέδειξε και σε μένα αλλά και στους υπόλοιπους ότι είναι μια φωνάρα. Ήταν στα νερά της σήμερα. Την προηγούμενη φορά μου φάνηκαν πιο όλοι μαζί. Τώρα άκουσα την Νάντση. Δηλαδή από τη στιγμή που ξεκίνησα να τραγουδάει, ξέχασα τα υπόλοιπα. Όταν τραγουδάει η Νάντση, πέφτει όλο το βάρος πάνω της και χάνεται λίγο το υπόλοιπο. Γι' αυτό κιόλας υπάρχει ο όρος frontman. Ο frontman είναι μπροστά ούτως ή άλλως. Αλλά ο frontman μόνος του. Δεν μπορεί να κάνει κάτι χωρίς το υπόλοιπο από πίσω. Δεν είναι frontman. Αλλά ήταν μόνος ή δεν ήταν μόνος. Γιατί θα ήταν μόνος, δεν θα ήταν ούτε front ούτε back. Θα ήταν man. Θα ήταν man. Σκέτο man. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω όσον αφορά το σχόλιο της κυρίας Γκαγκάκη είναι ότι το Burning Sticks είναι ένα πακέτο και σίγουρα τα παιδιά θα ήταν διαφορετικά χωρίς εμένα καθώς και εγώ χωρίς αυτούς τους μουσικούς. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι το οποίο γίνει και πρόσφατα ένα remake. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει ενορχιστρωθεί από τα παιδιά και σε συνδυασμό πάντα με τη φωνή της Νάνσης νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Θα είναι πολύ δυνατό, θα είναι διασκευή και αυτό όπως είναι όλα, θα είναι τελείως διαφορετικό από το original όπως θα είναι όλα που θα κάνουν ούτως ή άλλως και έχει πολύ ενδιαφέρον. Χρήστο, άκουσαμε και τη δική σου φωνή σήμερα. Να είσαι σε φωνάρα που κλαμώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Κατερίνα Γκαγκάκη. Λοιπόν, κύριε Θεοφάνος, τα συγχαρητήριά μου διότι εξισορροπήσατε αυτό που εμένα τουλάχιστον μου είπε την προηγούμενη φορά, φαντάζομαι, την καθοδήγησή σας. Σήμερα ήσταν όλοι μέσα, έτσι. Αυτό το οποίο εμένα μου είπε και το βλέπα μόνο στην Άνση, το οποίο δεν σταμάτησα να το βλέπω. Το είδα σήμερα. Κωνσταντίνε, έχανες κάποιες στιγμές το βλέμμα σου. Ήσουν λίγο take my breath away. Κάποια σκεφτόσουν, δεν ξέρω πια. Εν πάση περιπτώσει, όπου και να είναι, να τις αφιερώσει με το τραγούδι. Παιδιά, νομίζω ότι και την καρακούνα να πείτε, funky θα την κάνετε. Μπράβο, δεν έχω κάτι. Ευχαριστούμε. Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Νίκο. Συγχαρητήρια, το X-Factor σήμερα ξεκίνησε εκπληκτικά. Εκπληκτικά. Τρομερή διασκευή. Κατεβαίνει αυτό και δεν ακούγομαι καλά. Λοιπόν, αριστούργημα. Δώσατε καινούργια πνοή στο κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αισθάνομαι ότι έτσι πρέπει να είναι ακριβώς το X-Factor. Δηλαδή, μια τέτοια τραγουδίστρια, ένα τέτοιο συγκρότημα και μια τέτοια διασκευή. Συγχαρητήρια. Γιώργο Λεβέντη, φαντάζομαι θα τους ήθελες στην ομάδα σου. Νάντση, είσαι πάρα πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Μπράβο σου. Πολύ μεγάλη φωνή. Τρομερή διασκευή. Χρήστο, μ' άρεσες πολύ. Μέσα στο κομμάτι. Είναι δύσκολο να κάνεις ραπ. Προφανώς δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό ή αν το κάνεις και συχνά. Το κάνω. Σας ταιριάζει πάρα πολύ σαν group. Δεν είναι πάντα εύκολο. Και ξέρεις, με το δικό σας στυλ σαν group δεν χρειάστηκε να είναι και πολύ με έναν τρόπο hip hop. Πρέπει να είναι πιο πολύ με έναν τρόπο. In between. Linkin Park, ας πούμε, εντάξει. Μπράβο σας. Πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ με την Κατερίνα. Είσαστε όλοι μέσα στο κομμάτι, νομίζω η καλύτερη σας εβδομάδα σήμερα. Και Νάντση, you're a goddess.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο Θεοφάνος. Τα λόγια είναι περιτά. Αυτό που δεν ακούγομαι. Την ώρα που χωρίζουμε. Την ώρα που χωρίζουμε. Αυτό που θέλω να πω στα παιδιά είναι. Στα παιδιά απευθύνομαι, έτσι, σε εσάς. Έχω συνεργαστεί με πολλούς τραγουδιστές. Το να μπορώ να επικοινωνώ με τον άλλον με ένα βλέμμα, με ένα τηλεφώνημα, με ένα email, να καταλαβαίνει ακριβώς το τι του λέω, να καταλαβαίνω ακριβώς το τι μου λέει, το συνάντησα σε πάρα πολλούς επαγγελματίες. Και αν θεωρήσουμε ότι εδώ είσαστε εσείς ερασιτέχνες, συσσαγωγικά, μόνο ερασιτέχνες δεν είσαστε. Έτσι. Σας βγάζω το καπέλο. Κάθε φορά επεμβαίνετε πάνω στα πράγματα με ένα πολύ δικό σας τρόπο και να έχετε όλοι χαρακτήρα. Ο τρελός ο ντράμερ που είναι ψυχωτικός να μην φύγει ούτε τόσο. Καλά δεν συζητάω για τον μπασίστα, τα σφακιά εκεί δεν τολμώ να πω για τίποτα. Και η Νάνση εννοείται φωνάρα σήμερα, σου την είπε βέβαια λίγο Γιώργο, εκεί Χρήστο ο Σάκης. Είπε Νάνση μου είσαι φωνάρα και εσύ τραγούδησες Χρήστο. Κάπως έτσι ήταν το σχόλιο. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε δει ακόμα το magic moment της Νάνση. Είναι τόσο καλή. Stay tuned. Σίγουρα. Δεν αισθάνομαι ότι δεν έχουμε δει ακόμα. Ξέρεις, αυτά τα παιδιά έχουν συνηθίσει να παίζουν live 3 ώρες και τώρα τους βάζουμε να συμπτυχθούν έστω σε αυτό το 1,5 λεπτό. Οπότε προσπαθούν να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν και πιστεύω ότι απόψε πραγματικά δώσατε τον καλύτερο σας σε αυτό. Τα παιδιά ακόμα ζεσταίνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους. Οι Burning Sticks έχουν πολλά ακόμα να μας δείξουν. Αν θέλετε την επόμενη Παρασκευή να μαγέψουν με την ημερομηνία τους, δώστε τους ψήφο εμπιστοσύνης. Οι γραμμές είναι ανοιχτές και μπορείτε να ψηφίσετε τα παιδιά αμέσως τώρα. Στην αριθμό που βλέπετε στην οθόνη σας φυσικά. Παιδιά, καλή επιτυχία, θα το δούμε σε λίγο. Γεια σας.